Πάμε τώρα να πάρουμε τα πράγματα, Ειρήνη, και να μας πεις εσύ, διότι βλέπεις ότι εδώ είμαστε ένας διάβλος ανοιχτός επικοινωνίας, όποιος θέλει ό,τι, δεν χαϊδεύουμε κανέναν και είμαστε εδώ για να ακούσουμε. Ειρήνη, γιατί πρέπει να πει την αλήθεια, Ζήνα, και να πει. Είναι ένας άνθρωπος που τουλάχιστον όσες φορές την έχουμε ρωτήσει, έχει απαντήσει. Εγώ το κρατάω αυτό. Είπε και κάτι η Εύη Γιαρκιάκη, είναι καταγεγραμμένο χάρη Βεραμών, ότι επειδή με την Εύη ενδεχομένως έχουν πει και κάποια άλλα πράγματα, της λέει, Ειρήνη, είναι κάποια φορά η στιγμή που να πεις όλες τις αλήθειες. Γενικά το λέω αυτό, γιατί κρατάει κάποια πράγματα, φοβούμενοι, όπως λέει, να μην σκάσουν πολλά μπαλόνια στον αέρα. Yeah. Οπότε τον κοιτάζει και το Χάρη και πάμε σε σένα, Ειρήνη, να περιγράψουμε το περιστατικό αρχικά και ό,τι θέλουμε όλοι ρωτάμε σιγά-σιγά. Πάμε, Ειρήνη. Τι έγινε, όπως το περιγράφουν τώρα όλες οι πλευρές, όπως το άκουσες. Με τη Μίνα δεν έγινε ακριβώς το λαιμό. Το κορίτσι από εδώ το τράβηξα έτσι. Και της λέω προχώρα. Γιατί ήταν γυμνή. Και της λέω προχώρα να μπει στο μπάνιο. Δεν έμπαινε. Τώρα γιατί είπαν ότι την έπιασε από το λαιμό, δεν ξέρω. Του ρώτησα κιόλας. Και μισό λεπτάκι. Σου έχουν αφήσει το μωρό. Σου έχουν αφήσει την κόρη της αδερφής και την κόρη της Πόπης. Να τις έχεις και να τις φροντίσεις εσύ. Ναι. Άρα αυτό από μόνο του. Είχαν πεταχθεί στο σούπερ μάρκετ, αν θυμάμαι καλά, δίπλα είναι. Ναι, αλλά αν σε φοβόντουσαν, δεν θα σου αφήνανε τα παιδιά. Μα είναι δυνατόν, λες, φοβόμουν καιρό, αλλά τις αφήνω να τις δώσω τα παιδιά. Να μου συγκατοικούσαν. Ναι. Μα και της Κατερίνας. Ένα μήνα όμως μετά το θάνατο. Πότε έγινε αυτό, Ειρήνη, πότε έγινε αυτό το περιστατικό, θυμάσαι. Πριν ή μετά το θάνατο του Παναγιωτάκη. Αυτό έχει σημασία. Πότε. Η αδελφή μας είναι μετά. Όχι, να, να, η Ειρήνη πρέπει να μας πει. Ειρήνη. Πότε. Αν θυμάμαι καλά μετά. Αν θυμάμαι. Μετά. Να κάνουμε όμως και τον αντίλογο. Σεπτέμβριο. Γιατί έκανες αυτή την ενέργεια. Δεν την λένε πια στο λαιμό, την έκανες από το σβέρκο. Γιατί να το κάνεις αυτό. Γιατί δεν καθότανε. Και έπρεπε να βάλεις το χέρι. Απλά την έσπρωξα από εδώ. Και η ξαδελφούλα άρχισε να φωνάζει. Τι κάνεις εκεί. Όπως... Όχι, φώναζε η Μίνα. Στο μπάνιο. Δεν καθότανε. Ναι, ναι, δεν φώναζε. Η εξαδελφούλα έκανε παρέμβαση, όπως είπε, στην αστυνομία και σου είπε τι κάνεις εκεί, ας το παιδί. Ήρθε στο μπάνιο και μου λέει και τι φωνάζει και τη λέει με πια σειρά με το λαιμό. Και σου μιλάς ψέματα. Από εδώ σε έπιασα. Μάλιστα. Έχει θυμώσει. Όχι. Δεν καθότανε με στο μπάνιο. Εσύ, Ειρήνη, ένα 8χρονο παιδί 8 χρονών είναι. Είναι δυνατόν να το πιάνει και να το τραβά έστω. Δεν το τράβηξα, όπως λένε. Αυτό τη είπα και τη μιλάει. Μιλάει ψέματα τη λέω στην ξαδέρφου. Εσύ άρα δεν ήθελε το παιδί να κάνει μπάνιο και σου. Δεν καθότανε, όχι. Και σου είχαν πει ότι πρέπει να κάνει μπάνιο το παιδί. Ναι, αφού πρέπει να κάνει ωραία, μπάνιο. Ωραία, και ουσιαστικά την τραβά και τη λε προχώρα να κάνουμε μπάνιο. Ναι, και δεν καθότανε. Καθότανε και δεν είναι δηλαδή, πολύ επιλήψιμο τώρα το που τα λέμε αυτό. Αν είναι έτσι όπω τα λέει δηλαδή η Ειρήνη, φαντάζομαι κι άλλοι γονεί. Δεν είμαι γόνιο, κι άλλοι γονεί. Φαντάζομαι όταν ναι, το παιδί δεν θέλει με κάποιο τρόπο, όχι με βίαιο ιδιαίτερα όχι. τρόπο, ναι. Παίρνουν το παιδί και το βάζουν στο μπάνιο. Δηλαδή δεν αποδεικνύει και τίποτα αυτό που έβαλε τη σφουγγή στο 8χρονο. Καλά, τα παιδιά βάζουν. Φώναζε, γενικά φωνάζει όταν τη βάζει στο μπάνιο. Και εξαρτάται. Δεν θέλει να κάνει μπάνιο. Εξαρτάται τι έχει καταθέσει η κόρη τη Κατερίνα που έχει περιγράψει ακριβώ πώ έγινε το περιστατικό και πώ έπιασε. Δεν θέλει η κόρη τη Κατερίνα. Το παιδί 11χρονη που κατέθεσε και ανέφερε το περιστατικό ω αυτό από τη μάρτυρα του περιστατικού. Όπω το έχει αναφέρει. Έχει περιγράψει το παιδί ακριβώ. Πώς έγινε η σκηνή. Άρα έχει περιγράψει από πού έπιασε η Ειρήνη το κοριτσάκι, πόση ώρα το κρατούσε, τι του έλεγε και πώς το μετέφερε ναι, στο μπάνιο. Θέλω να πω και εγώ από αυτή τη θέση. Γιατί ότι η Ειρήνη δεν ήταν ότι... αυτό από τη μάρτυρα, ήταν αυτή η κόσμο. Δηλαδή, όπως περιέγραψε το παιδί. Όπως λέει η Ειρήνη. Όχι, Νικολέτα, δεν το έχει για πει. Για να μην τα μπλέξουμε λίγο. Το κορίτσι που πήγε και κατέθεσε, ναι. η 11χρονη. Ναι. Η κόρη της Κατερίνας, η ξαδέλφη του Παναγιωτάκη δηλαδή, περιέγραψε, είναι η μόνη μάρτυρας που είδε, σύμφωνα με την κατάθεσή της, είδε την Ειρήνη, είδε την Ειρήνη να πιάνει την ξαδέλφη της από το λαιμό. Τι λέει, είδε λαιμό, λαιμό είδε. Από το λαιμό, τώρα. Δεν είναι, όχι, δεν έχω πει κάτι τέτοιο. Άλλο, αν είναι λαιμό. Μισόλυπο, η μικρή της φώναξε της Νικολέτας. Εσύ λες ότι δεν είδε, ότι απλώς τη φώναξε και της είπε. Ναι, η και της λέω, μήνες ψέματα της λέω, από εδώ σε τράβηξα. Ναι, αλλά η Ειρήνη αμφισβητεί και την κατάθεση που εμείς έχουμε τις πληροφορίες ότι έχει δώσει το κοριτσάκι αυτό στη Γαδά. Λέει, αποκλείεται να είπε, έτσι δεν ναι. λες, το αμφισβητείς, ναι. ότι αποκλείεται να έχει καταθέσει ναι. τη Γαδά. Μα έτσι μας είπε και... αν έχει καταθέσει... Αν μα αφού τη ρώτησε η Κατερίνα την κόρη της, της λέει, είπες αυτά τα πράγματα και λέει όχι. Πότε έγινε αυτό. Προχτές. Και εδώ, παιδιά, μισό λεπτάκι. Ναι, και στην τηλεφωνική αυτό λέει το κορίτσι. Δεν είπα αυτά τα πράγματα. Τι σου είπε στην τηλεφωνική.
Ότι δεν θέλει να πει ψέματα, δεν είπε αυτό και είπε αυτό. Ότι απλά ήταν σε ένα συμβάν μπροστά. Καλά δεν το λέω. Ναι. Τι ακριβώς. Καλό... Τώρα ακούσαμε τηλεφωνική. Αυτό είπε. Ότι δεν είναι ακριβώς έτσι. Ότι την πίεσε. Πάντως, αν θέλει η συγκεκριμένη γυναίκα, γιατί λέει ήταν μαζί, να μπει και να παρέμβει. Εννοείται. Να επικοινωνήσει ζωντανά στην εκπομπή. Εδώ είναι η Ειρήνη. Γιατί λέει ότι θέλανε να βγουν στην εκπομπή της Αγγελικής Νικολούλη, ήταν μαζί και δεν βγήκανε μαζί. Ήσασταν στον ίδιο χώρο. Όχι. Μιλάγατε. Απλώς μιλάγατε. Μπράβο, ναι. Εγώ, Ζήνα, ήθελα μόνο να προσθέσω ότι εγώ από τις πληροφορίες που έχω προκύπτει ότι έχει περιγραφεί μια επίθεση σε βάρος του 8χρονου. Απλά όταν ρώτησα αν υπήρξε ανθρωποκτόνος πρόθεση, η απάντηση που πήρα από αστυνομικές πηγές ήταν αρνητική, ότι δεν δείχνει αυτή η επίθεση ανθρωποκτόνο πρόθεση. Απλά ήθελα να το για να συμπληρώσω. Δηλαδή, η Ειρήνη, υποθετικά πάντα, αν είναι ο άνθρωπος που έχει δώσει τέλος στη ζωή του Παναγιωτάκη, ένα μήνα μετά πήγε να δώσει. Αυτό δεν καταλαβαίνω. Εδώ είπαν ότι δηλαδή, εγώ είπα στην γιαγιά. Ότι είναι ο άνθρωπος που είναι μέσα στο ίδιο σπίτι. Άρα οι αστυνομικοί λένε ότι άσκησε βία μεν, αν καταλαβαίνω, Αλέξανδρε. Με την παρτυρία, έτσι. Ναι, άσκησε μεν βία η Ειρήνη στο παιδί, αλλά όχι να έχει ανθρωποκτόνο πρόθεση. Δεν ήθελε να το σκοτώσει δηλαδή το παιδί. Γιατί πιστεύεις, Ειρήνη, ότι αυτό το περιστατικό έρχεται τώρα στην επιφάνεια. Έλα μου ντε. Όχι, σε ρωτάω, δεν υπάρχει το έλα μου ντε σήμερα. Δηλαδή το λέω για να σε ρωτήσω, για να ακουστεί η φωνή σου και το θέλω πάρα πολύ. Γιατί πιστεύεις ότι εδώ τώρα γίνεται μια σειρά νόμιμη διαδικασία. Πηγαίνουν οι άνθρωποι στη Γαδά, μιλάνε και έρχεται αυτό το περιστατικό. Αφού εσύ λες ότι δεν υπάρχει περιστατικό. Δηλαδή, δεν υπάρχει περιστατικό στην έκταση που το συζητάμε. Μπράβο. Ότι απλώς το παιδί αρνήθηκε να του κάνεις μπάνιο. Να το κάνεις μπάνιο και εσύ το τράβηξες από εδώ. Ναι. Είναι διαφορετικό. Σε τραβάω από εδώ και σε πνίγω από εδώ. Είναι δύο τελείως διαφορετικά πράγματα. Να πω κάτι. Είπε τώρα ο Αλέξανδρος ότι οι πηγές του λένε ότι δεν υπήρχε ανθρωποκτόνος πρόθεση. Και λίγο καιρό μετά το θάνατο του Παναγιωτάκη. Μα θα σκότωνε το παιδί, υποθετικά μιλάω. Και θα ήταν μπροστά το άλλο παιδί. Ναι, η λογική μου λέει. Πάντως, εγώ βλέπω ότι. Θα πήγαινε να σκοτώσει το παιδί και θα είχε μάρτυρα ένα άλλο παιδί. Δεν ξέρω, παιδιά, εδώ πέρα. Πάντως, η Ειρήνη δεν λέει με βεβαιότητα τι έγινε μετά. Δεν είπες ότι έγινε μετά το θάνατο. Όποτε και αν έγινε, θα πήγαινε να σκοτώσει ένα παιδί μπροστά σε μάρτυρα. Εντάξει, αυτό όμως μπορεί να δείχνει την αντίδραση που έχεις όταν κάποιος σου αντιστέκεται. Όταν κάποιος πηγαίνει κόντρα σε αυτό που εσύ θες να το επιβάλλεις. Κατανοητό. Κατανοητό. Τα βρέφη δεν μπορούν να αντισταθούν. Πιστεύεις ότι η αλλαγή της τάσης της Πόπης απέναντί σου έχει γίνει γιατί ίσως επηρεάστηκε από αυτό το περιστατικό που έμαθε ότι πήγες να κάνεις κακό στο άλλο της παιδί? Όχι, το έχουμε ξεκαθαρίσει από την αρχή αυτό. Εμείς είπαμε να ψάχνουν όλοι. Δεν γίνεται αυτό. Και εγώ ακόμα. Και αυτό που λέει και η αδερφή της. Μπράβο. Ότι αν το έχεις κάνει εσύ, Ειρήνη. Αλλάζετε μηνύματα κάθε μέρα με την αδερφή της? Ναι, μιλάω καθημερινά. Και πόση ώρα μιλάτε με την αδερφή της Πόπης? Μιλάω αρκετή. Είναι η παρέα σου δηλαδή τώρα? Δηλαδή, εσύ ουσιαστικά τι έκανες? Αντικατέστησες την Πόπη με τη Φωτεινή? Η Πόπη έχει προβλήματα. Τι προβλήματα έχει? Προβλήματα έχει. Δεν είναι στα καλά της. Γιατί? Δεν σε θέλει κοντά της? Όχι, τώρα. Όχι, δεν με θέλει κοντά της. Είπαμε, έχουμε κρατήσει μία αλφα επικοινωνία, αλλά όχι τόσο κοντινή όσο είμαστε. Έχει απομακρυνθεί λίγο μετά τα γεγονότα. Και οι δύο έχουμε απομακρυνθεί. Και εσύ? Ναι.